την ανάγκη πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές που γίνονται κάθε χρόνο και πιο καταστροφικές εξαιτίας μιας σειράς παραγόνων και της έλλειψης πολιτικής πρόληψης και οργάνωσης για την αντιμετώπιση τους, αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να μειωθεί ο ρυθμός των περιστατικών που οφείλονται σε αμέλεια, επισημαίνει στην παρέμβασή της η παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Θάσο. Θα πρέπει, μια και θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα, το θέμα του προγραμματισμού για την περίοδο 14-20, προτείνουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα πρόληψης όλου του δασικού πλούτου της Άμμουθου, να στηριχθεί οικονομικά, να μπει σε πρόγραμμα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα αυτής της πρόληψης που τόνισα προηγουμένως, όλων των δασικών οικοσυστημάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε και να βάλουμε και τέτοια θέματα στον προγραμματισμό του 14-20 και όχι μόνο δρόμους που ναι μεν είναι απαραίτητοι, αλλά όχι να καλύπτουν όλο το οικονομικό προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πλέον σοβαρά ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρειά μας, διότι αν όντως επαληθευτεί ότι η πυρκαγιά της Θάσου ξεκίνησε από την παράνομη χωματερή που υπήρχε εκεί κοντά, βλέπουμε το πόσο δραματικά μπορεί να εξελιχθεί αυτή η αδράνεια για την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και βέβαια θα πρέπει να ληφθούν μέτρα υποστήριξης από την πολιτεία, της πολιτικής προστασίας, να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και οι εθελοντές οι οποίοι συνδράμουν κάθε χρόνο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών αλλά και στην πυροπροστασία. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος θα παίζει ρόλο και στην πρόληψη και φυσικά στην καταστολή. Πάντως, όπως τονίζει η παράταξη, τα 7.000 στρέμματα δάσους που κάηκαν στη Θάσο δεν ήταν από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει γνωρίσει το νησί, ούτε και αντιμετωπίστηκε με διαφορία, αφού ιδιαίτερα τη δεύτερη μέρα η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού αλλά και των εθελοντών ήταν αξιέπαινη.